δύο μήνες μετά τις προεδρικές εκλογές και οι Γάλλοι προσήλθαν σήμερα στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. 49 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να εκλέξουν ποιοι από τους συνολικά 6.293 υποψήφους βουλευτές θα καθίσουν στις 577 έδρες της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και κυρίως ποια παράταξη θα λάβει τον μαγικό αριθμό των 289 εδρών που θα της χαρίσει αφενός κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αφετέρου την Πρωθυπουργία. Αυτό είναι και το στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος, ευδιάθετος, χαμογελαστός και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ, ψήφισε στο Λετουκέ, στη Βόρεια Γαλλία. Λίγο νωρίτερα είχε ζητήσει από τους Γάλλους να του επιτρέψουν ουσιαστικά να κυβερνήσει χωρίς εμπόδια. Et qui nécessite, comme le commandent nos institutions, une majorité forte et claire à l'Assemblée nationale. Ζητούμενο για τον Μακρόν να μην χρειαστεί για τα επόμενα 5 χρόνια να δίνει μάχες στη Βουλή για τις νομοθεσίες που προωθεί και κυρίως να μην εξαναγκαστεί να συγκατοικήσει στην εξουσία με κάποιον πολιτικό του αντίπαλο τον οποίον θα πρέπει να διορίσει πρωθυπουργό. Τα πάντα ωστόσο είναι ρευστά. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μάχη δίνεται στήθος με στήθος. Η σφιγμομέτρηση του BFM ενδεικτική. Η παράταξη μαζί του Εμμανουέλ Μακρόν τερματίζει πρώτη με 27%. Μόλις όμως μισή μονάδα μπροστά από τον συνασπισμό της άκρας αριστεράς του Ζαν Λίκ Μελανσόν, ο οποίος φλερτάρει με τον πρωθυπουργικό θόκο. Στην τρίτη θέση η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν με 19,5%. Vous avez un parlement qui n'est pas totalement acquis au gouvernement. Ça permet des conversations, des discussions plus intéressantes. Voilà, mais bon, mais à part ça, la cohabitation, c'est toujours le signe d'un échec, en quelque sorte. Donc, respect. Ο ακροαριστερός Ζαν-Λίκ Μελανσόν διαμηνεί ότι αυτές οι κάλπες είναι ο τρίτος γύρος των προεδρικών εκλογών και ελπίζει ότι θα πάρει την πολυπόθητη νίκη που θα τον οδηγήσει στο πρωθυπουργικό γραφείο. Είναι ο άνθρωπος που στις προεδρικές είχε χαρίσει ένα μεγάλο ποσοστό ψήφων στον Μακρόν για να εμποδίσει την εκλογή της Μαρίν Λεπέν. Ενισχυμένη από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, η άκρα δεξιά έχει έναν και μόνο στόχο: να εκλέξει πάνω από 15 βουλευτές και να συγκροτήσει για πρώτη φορά κοινοβουλευτική ομάδα εντός της Εθνοσυνέλευσης. On peut pas faire un changement, mais c'est pas mal qu'il y ait une opposition raisonnable. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, κυρίαρχη θα είναι όπως όλα δείχνουν η αποχή. Τα πρώτα exit poll αναμένονται στις 9 απόψε ώρα Κύπρου. Τα πάντα ωστόσο θα κριθούν στον δεύτερο γύρο της ερχόμενης Κυριακής.